Κύριε Καραθανασόπουλε, ήρθατε στις περιοχές που φλέγονται για τέταρτη μέρα σήμερα. Ποια είναι η πρώτη διαπίστωση που κάνατε? Ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές. Κανένα μέτρο πρόληψης δεν υπάρχει για να μπορέσουν οι όποιες πυρκαγιές να μην έχουν τραγικές συνέπειες. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα συντονισμός. Τρίτον, δεν υπάρχει πυροσβεστική εδώ πέρα υπηρεσία, είτε να είτε και πήγαινε μέσα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση η οποία οξύνεται και χειροτερεύει. Εδώ οι κάτοικοι μόνο, με τους τοπικούς εδώ πέρα πρόεδρους των κοινοτήτων, προσπαθούν με δικά τους μέσα να σώσουν τη ζωή και την περιουσία τους. Άμεσα χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, ούτως ώστε τώρα που είναι ακόμη νωρίς, να μην πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις η πυρκαγιά που είναι εδώ. Θεωρείτε οργανωμένο σχέδιο την εκδήλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ελλάδα ταυτόχρονα? Ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι οργανωμένο σχέδιο, η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση ήταν όχι μόνο απροετοίμαστη, αλλά έχει εγκληματικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί ούτε η πρόληψη υπήρχε, ούτε ο συντονισμός για την καταστολή της υπόθεσης.